Ξεκινάω από το βασικό. Έχουμε μια αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία ως κυβέρνηση βγήκε με το δίθεν ηθικό πλεονέκτημα και προσπαθεί ακόμα κάπως να το διασώσει, να το πουλήσει, δεν ξέρω τι προσπαθεί να κάνει. Έχουμε εδώ και μία εβδομάδα αποκαλύψεις και ένορκες, επώνυμες καταγγελίες για μία σειρά πραγμάτων που έχουν καταγγελθεί και στο παρελθόν. Εδώ και χρόνια λέει τα ίδια ο κύριος Καλογρίτσας για το πώς σακούλες έφευγαν και πήγαιναν στο ΣΥΡΙΖΑ, σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, σε μίντια του ΣΥΡΙΖΑ και ούτω καθεξής. Είχαμε χθες μία αποκαλυπτική συνέντευξη της μάρτυρος που επίσης κατέθεσε ενόρκος στο ειδικό δικαστήριο, της γραμματέως του κυρίου Καλογρίτσα, η οποία έδινε λεπτομέρειες για συναντήσεις στο γραφείο Καλογρίτσα με τον κύριο Αρτεμίου, ο οποίος κύριος Αρτεμίου ήταν ο άνθρωπος που είχαμε δει σε φωτογραφία έξω από το Μαξίμου, πάλι με σακούλες, ο οποίος είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι ο Mr. Offshore, ο ειδικός της offshore που μπαινόβγαινε και στο Μαξίμου και στο γραφείο Καλογρίτσα. Και φαίνεται ότι είχε και εκπρόσωπο στην Ελλάδα τον κύριο Αρτεμίου, για να θυμίσουμε και την άλλη ιστορία. Συγγνώμη, τον κύριο, όχι τον κύριο Αρτεμίου, τον κύριο Πετσίτη. Ο κύριος Πετσίτης ήταν ο εκπρόσωπος των εταιριών Αρτεμίου στην Ελλάδα. Θυμάστε και την άλλη ιστορία του κύριου Πετσίτη. Λοιπόν, όλα αυτά καταγγέλλονται πλέον δημόσια για το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης. Με SMS που έχουν αρχίσει να βγαίνουν, με ποσοστά καναλαρχών για το Syriza Channel, με μία σειρά ερωτημάτων που όλα αυτά ανοίγουν προφανώς και τίποτα δεν έχει απαντηθεί. Και σε όλα αυτά έχουμε έναν κύριο Τσίπρα κρυμμένο. Επί μία εβδομάδα κρύβεται, δεν έχει πει κουβέντα. Ακούμε κάτι για μηνύσεις. Μηνύθηκε από τον κύριο Παπά, η γραμματέας του κυρίου Καλογρίτσα, που δεν ανέφερε τίποτα για τον κύριο Παπά. Ό,τι ανέφερε ήταν για το ΣΥΡΙΖΑ, για τις δοσοληψίες μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Καλογρίτσα. Και από την άλλη, δεν έχουμε δει καμία μήνυση στον ίδιο τον κύριο Καλογρίτσα, αφού θέλουν να απαντήσουν με μηνύσεις και θεωρούν ότι είναι συκοφαντικά όλα αυτά. Και αναρωτιέμαι αν είναι όλα αυτά συκοφαντικά. Γιατί δεν έχουν μηνύσει τον κύριο Καλογρίτσα χρόνια τώρα που λέει τα ίδια, και ειδικά τώρα μετά τις νέες αποκαλύψεις. Γιατί δεν απαντάνε τουλάχιστον πολιτικά, εκτός αν θεωρούν ότι δεν είναι μείζον πολιτικό ζήτημα το να αποκαλύπτεται ότι ένα κόμμα, μια κυβέρνηση χωρίζει ποσοστά καναλαρχών, ελέγχει πλήρως όχι μόνο το Syriza Channel, αλλά όλο το τηλεοπτικό και ενημερωτικό πεδίο, και την ίδια στιγμή ακούμε για βαλίτσες. Θυμίζω ότι στη Μεταπολίτευση καταγγελίες επώνυμες και ένορκες για βαλίτσες δεν έχουμε ξαναδεί, ίσως μόνο με τον κύριο Τσουκάτο. Και παλαιότερα με τα Pampers. Αυτά έχουμε δει στη Μεταπολίτευση και τώρα στην Ευρώπη με την κυρία Καϊλή. Και εδώ στην Ελλάδα λοιπόν έχουμε τις ελληνικές βαλίτσες και δεν έχουμε μία απάντηση για όλα αυτά. Επειδή δώσατε πάσα τώρα και θεωρούμε ότι αυτό είναι κανονικό. Και επιτρέψτε να βάλω μια τελεία μόνο. Και σήμερα διαβάζουμε στην Καθημερινή για ένα άλλο ζήτημα. Για το ζήτημα του Εύρου, της δίθεν νεκρής Μαρίας. Ένα πράγμα το οποίο σκηνοθετήθηκε και έχουμε εκεί αποκαλύψεις για το πώς σκηνοθετήθηκε και πώς την ξαπλώσαν κάτω και πώς τη μακιγιάρανε αυτό το κοριτσάκι για να βγάλουν φωτογραφίες και να πούνε ότι είναι νεκρή. Το εργαλειοποίησαν επί μήνες, δεν έχουν ζητήσει μία συγγνώμη και καθόμαστε και συζητάμε αν αυτή η αξιωματική αντιπολίτευση είναι σοβαρή και αν πρέπει ή όχι να απολογηθεί και να πατήσει για όλα αυτά. Και κουνάει και το δάχτυλο. Να πάρουμε μια απάντηση. Προφανώς όλα αυτά βέβαια γίνονται με το θέμα Καλογρίτσα για να ανεβούμε καμία κλίμακα στην ελευθερία του τύπου. Κύριε Σπίρτζη. Γελάω. Ακούστε, όταν πήγαινα στο γυμνάσιο ξεκίνησε ένα σύριαλ, η Τόλμη και η Γοητεία. Στο Λύκειο συνέχισε το σύριαλ. Στο Πανεπιστήμιο όταν πήγαινα επίσης συνέχισε το σύριαλ. Να στείλουμε λοιπόν ένα μήνυμα. Οι εκλογές δεν θα πάνε με τη στρεβλή και άθλια ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας των προηγούμενων εκλογών του 19. Δηλαδή με το σύριαλ Καλογρίτσα, με το μάτι, που το θυμήθηκε πάλι το επικοινωνιακό επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Σπίρτζη, δεν θυμηθήκαμε τίποτα και όλα τα υπόλοιπα. Οι μάρτυρες στο ειδικό δικαστήριο τώρα, τα λένε, δεν τα λέει ο Ρωμανός. Πόσο τυχαία. Και για το μάτι τα λένε επίσης στο δικαστήριο που γίνεται για το μάτι. Από τη δικαιοσύνη βγαίνουν όλα αυτά. Δεν βγαίνουν από εμάς, ούτε από κουκουλοφόρους. Για το μάτι το λένε οι αξιωματικοί που βάλατε στην ιεραρχία της πυροσβεστικής και ήταν κατηγορούμενοι για το μάτι. Το μάτι το λέει ο αρχηγός της αστυνομίας που κατηγορούσε ο κ. Μητσοτάκης και τον κάνατε μετά γενικό γραμματέα της κυβέρνησής σας. Αυτοί λένε για το μάτι. Και αυτοί λένε και στους κατοίκους στο δικαστήριο που γίνεται για το μάτι. Θέλουν να δικαιωθούν εκεί. Αφού μετάτε και στο μάτι και θέλετε να σας πείτε και αυτό. Τελείως τυχαία. Λένε όλα αυτά που λένε. Τελείως τυχαία. Παράλληλα με την προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας, αποκαλύπτει ο κ. Βουρλιώτης ότι δέχτηκε πιέσεις να κάνει στο ΣΥΡΙΖΑ έρευνα για μαύρο χρήμα. Και ο άνθρωπος προς τιμή του είπε ότι εγώ δεν μπαίνω σε πολιτικά παιχνίδια. Επομένως, αυτά που μας λέει η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ πεγμένα. Ο Νίκος ο Παπάς ξεκίνησε, και εγώ δεν ξέρουμε τι έχουμε ακούσει για αυτόν τον άνθρωπο, ξεκίνησε στο ειδικό δικαστήριο για να μην γίνει τελείως ρεζίλη η Νέα Δημοκρατία. Έφτιαξε ειδικό δικαστήριο για πλημέλημα. Για πλημέλημα. Για παράβαση καθήκοντα. Για πλημέλημα. Και σήμερα έρχεται να επαναφέρει προεκλογικά την άθλια ατζέντα που συνήθως έχει. Εδώ όμως η χώρα έχει πολύ συγκεκριμένα προβλήματα. Η ελληνική κοινωνία έχει πολύ συγκεκριμένα προβλήματα. Ο απολογισμός της Νέας Δημοκρατίας είναι τόσο άθλιος για την ελληνική κοινωνία, για την καθημερινότητα, για τα εθνικά ζητήματα και για την αδιαφάνεια, με 8,5 δις απευθείας αναθέσεις. Γιατί αν πηγαίναμε στη λογική που είπε ο κ. Ρωμανός, πολύ απλά θα κάναμε κάτι που κάνει η Νέα Δημοκρατία 3,5 χρόνια. Μία ανάθεση απευθείας είτε στον κύριο Καλογρίτσα, είτε σε οποιοδήποτε άλλο. Καλά, ήταν... κάνατε την κατάτμιση του πατρών πύργου για να μπορέσει να συμμετάσχει ο κ. Καλογρίτσας. Πήρε κάποιο έργο ο κ. Καλογρίτσας. Πήρε από τον πατρόν πύργου, πήρε κάποιο έργο. Κάνατε την κατάτμιση και γι' αυτό ακούστε, και κόλλησε λοιπόν, το έργο. Γιατί προφανώς όλα αυτά τα ντυλ που κάνατε όμως, δεν κατάφεραν να καταλήξουν εκεί που έπρεπε. Αυτά όμως, κύριε Ευγένη, τα κρύβουν κάτω από το τραπέζι της δημοσιότητας. Κάναν απευθείας ανάθεση στο Πάτρα Πύργος, στο σύνολο του έργου, με μισό δις παραπάνω. Μέσα στο lockdown. Σπίρτζη, έχετε πει οτιδήποτε έχουν άλλο εκτός από αυτό που ρώτησε. Απευθείας ανάθεση. Σε λίγο θα μας πείτε για τα εθνικά θέματα. Που μας κατηγορούσαν για τον κύριο Καλογρίτσα ότι κατατμήσαμε, κάναμε, δείξαμε. Το στείλαμε στον εισαγγελέα. Στείλτε στον εισαγγελέα. Κόλλησε, δεν κατάφερε το έργο. Κολλήσατε τα έργα. Θέλατε βαλίτσες. Θέλατε να ελέγξετε τα μέσα. Κόλλησα εγώ τα έργα. Πάντως δεν απαντάτε. Ρωτάω λοιπόν. Εγώ ρωτάω. Έχετε απάντηση για όλα αυτά? Εσύ δεν απαντάς. Γιατί δώσατε τον πατρόν πύργο με μισό δις παραπάνω με απευθείας ανάθεση? Έχετε απάντηση για όλα αυτά που ρώτησα? Ορίστε. Έχετε απάντηση. Βεβαίως. Ο κύριος Τσίπρας πρέπει να απαντήσει. Είναι ζήτημα δημοκρατίας. Είναι ζήτημα θεσμών. Βεβαίως είναι ζήτημα δημοκρατίας. Να μην αφήνετε τον κύριο Ράμο να έρθει στη Βουλή. Βεβαίως είναι ζήτημα δημοκρατίας. Να κάνετε 8,5 δις απευθείας αναθέσεις. 8,5 δις. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε το νούμερο. Κύριε Σπίρτζη, ούτε πετάτε πολλές εξέδρες, ούτε καθεστώς, αλλά αποφεύγετε να απαντήσετε στην ουσία. Μισό λεπτάκι να πάρει το λόγο, κυρία Αντωνίου, και απαντάτε μετά και για τι γινότανε με το διευθυντήριο Παπά που έχει καταγγείλει ο Καλογρίτσας, το αν έφευγαν ή όχι βαλίτσες, το αν πήγαινε ή όχι ο Αρτεμίου με τον Παπά στο γραφείο Καλογρίτσα, το αν ζήταγε ασφάλεια ο Αρτεμίου για να μεταφέρει τσάντες με 7 ψήφια ποσά στο κόμμα σας. Όλα αυτά πρέπει να απαντήσετε και μην κάνετε ότι δεν ακούτε. Μην κάνετε ότι δεν ακούτε και μην κρύβεστε. Αυτό είναι το ηθικό πλεονέκτημα του κρυπτόμενου που έχετε. Αυτό μόνο έχετε, τίποτα άλλο δεν έχετε. Οι βαλίτσες είναι στα 8,5 δις απευθείας. Σύρετε την πολιτική ζωή στη λάθη. Δεν είναι με διαγωνισμούς, κύριε Ρωμανέ. Οι βαλίτσες είναι με απευθείας αναθέσεις. Κύριε Σπίρτζη, όσο δεν απαντάτε, απλά είναι στα 8,5 δις απευθείας αναθέσεις. Μια παύση, συγγνώμη, κύριε Αντωνίου. Και χρόνια πολλά κιόλας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλώς σας αφήνω να συνεχίσετε αυτό το φοβερό διάλογο που έχουν τα δύο κόμματα μεταξύ τους, Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι μόνο από, από αυτό το διάλογο αντιλαμβάνονται οι τηλεθεατές μας ότι τα δύο κόμματα που είχαν την ευθύνη της διακυβέρνησης από το 2015 μέχρι το 2022, πάμε στο 2023, ο ένας αντιπαρατίθεται στον άλλον για τις θεσμικές εκτροπές τις οποίες έχουν πράξει. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι γνωστό στο Πανελλήνιο ότι προσπάθησε να ελέγξει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μέσω αντιθεσμικών διαδικασιών, χωρίς να σέβεται τις ανεξάρτητες αρχές, και σήμερα είναι στο δικαστήριο η υπεύθυνη, και βέβαια η Νέα Δημοκρατία που έχει ένα τεράστιο θέμα θεσμικής εκτροπής λόγω των παράνομων παρακολουθήσεων. Διότι δυστυχώς και τα δύο κόμματα τον 21ο αιώνα θέλουν να ελέγξουν όντως τους αρμούς της εξουσίας, και ένας από αυτούς είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ή μέσω των παρακολουθήσεων να γνωρίζει το τι λέει και τι πράττει όχι μόνο ο πολιτικός κόσμος, αλλά και δημοσιογραφικός και επιχειρηματικός, διότι με αυτόν τον τρόπο θεωρούν ότι ελέγχοντας τους μηχανισμούς και ελέγχοντας την ενημέρωση μπορούν να περάσουν οι πολιτικές τους. Κυρία Αντωνιού. Αυτό το πράγμα είναι τραγικό. Στον 21ο αιώνα, μετά από όλα αυτά τα χρόνια, να μην σεβόμαστε τους θεσμούς της δημοκρατίας, τις ανεξάρτητες αρχές που έχουν γίνει μετά από πολύ κόπο θεσμικό, και πρέπει να πούμε ότι εδώ είναι το αποτύπωμα της κυβερνητικής πολιτικής ΠΑΣΟΚ όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι θα πάμε στις εκλογές, με αυτού του είδους την αντιπαράθεση. Ποιος έχει σεβαστεί ή όχι το θεσμικό κράτος που δεν το έχει κάνει κανείς, και με αντιπαράθεση τη δευτερεύουσα ατζέντα και όχι στην πρωτεύοντα. Το οποίο, κατά την άποψή μας, ο πολιτικός διάλογος, και αυτό αφορά τους πολιτές, είναι να συζητήσουμε ποιο είναι το όραμά μας για τη χώρα, ποιο θα είναι το νέο παραγωγικό μοντέλο, τι θα κάνουμε με την παιδεία, την υγεία, πώς θα αντιμετωπίσουμε επί της ουσίας την ακρίβεια στα δημόσια αγαθά αλλά και στην ενέργεια. Και αντί να γίνεται η αντιπαράθεση πάνω σε, σε αυτά τα ζητήματα που απασχολούν τον πολίτη, πάμε σε άλλα θέματα, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ με τις πολιτικές του έφερε αυτοδύναμη τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει τις πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ, διότι έχει βάλει τεράστιες υπογραφές στο επίπεδο της διακυβέρνησης, συνεχίζει τις πολιτικές στη Νέα Δημοκρατία, άρα πάμε την ατζέντα σε άλλο επίπεδο. Ξέρετε, και αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι πολίτες αυτή τη στιγμή επιζητούν μια άλλη πολιτική επιλογή, μια άλλη πολιτική πρόταση για τη χώρα, και αυτό εμείς επιδιώκουμε να προτάξουμε και να προτείνουμε, διότι αν συνεχιστεί με αυτόν τον τρόπο η πολιτική αντιπαράθεση, από το 1,5 εκατομμύριο που έχουμε χάσει ψηφοφόρους το 2009 μέχρι σήμερα, θα φτάσουμε στα 2 εκατομμύρια. Αυτό θα καταφέρει η αντιπαράθεση των δύο υποτίθεται μεγάλων κομμάτων. Αυτό όμως που το επισημαίνετε και το ακούμε, δεν καθιστά το ΠΑΣΟΚ να ικανό να αυξήσει τα ποσοστά του, και σήμερα αρκετές εφημερίδες στον κυριακάτικο τύπο λένε ότι υπάρχει μία ανησυχία στη Χαριλάου Τρικούπη, πρώτον γιατί βλέπει τα ποσοστά τους να πέφτουν, υπάρχουν και στελέχη, ενδεχομένως να μην θέλουν να αναλάβουν. Στην Άλκο, είναι φίλη μας η Άλκο? Όχι, έγινε μία, όχι λέω, είναι μία δημοσκόπηση, τελευταία δημοσκόπηση, όχι δεν είναι φίλη μας. Ήταν η τελευταία δημοσκόπηση που καταγράφει μια απώλεια το ΠΑΣΟΚ. Ναι, υπάρχει προβληματισμός του Χαριλάου Τρικούπη, και από την άλλη και χθες είχαμε στελέχη του ΠΑΣΟΚ οι οποίοι λέγανε ότι προφανώς και θα πρέπει να τείνουν χείρα βοηθείας προκειμένου να δημιουργηθεί κυβέρνηση σε έναν από τους δύο, και πιο πολύ, έτσι όπως άφησαν να νοηθεί, είναι και το ΣΥΡΙΖΑ. Αν λοιπόν όλες αυτές οι αντεγκλήσεις με τις οποίες λέτε ότι υπάρχει αυτό το δίπολο είναι το οποίο έφερε τη χώρα σε αυτή την κατάσταση, πώς εσείς ως ΠΑΣΟΚ θα μπορέσετε να συνεργαστείτε με έναν από αυτούς τους δύο, και γιατί δεν δρέπετε όλη αυτή τη φθορά των δύο μεγάλων κομμάτων εσείς? Τα γκάλωπ δείχνουν το πολύ απλό. Πρώτον, ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να φτάσει στα ποσοστά της το 2019, έχει σημαντικές απώλειες, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα οι πολίτες και από την κυβέρνηση και από την αξιωματική αντιπολίτευση δεν είναι ευχαριστημένοι. Πρώτον. Δεύτερον, το ΠΑΣΟΚ αυξάνει τις δυνάμεις του σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις από το 2019, και πρέπει να πω ότι είναι το μοναδικό κόμμα που έχει αυξήσει αναλογικά ως τρίτο κόμμα αρκετά τα ποσοστά του, διότι μας δίνουν από το 11 μέχρι το 12, από το 8 που είμαστε, άρα αναλογικά είναι μεγάλη αύξηση. Επιζητούμε βέβαια σίγουρα περισσότερη επιρροή στην κοινωνία, και γι' αυτό ζητούμε από τους πολίτες να μας στηρίξουν για να έχουμε ισχυρή εντολή, γιατί εμείς θα σεβαστούμε και πολιτικά και θεσμικά την ψήφο τους, γιατί στο δίλημμα αν η χώρα θα μείνει ακυβέρνητη και δεν θα έχουμε πολιτική σταθερότητα, και μάλιστα με τις ακρότητες του Ερντογκάν που η κυβέρνηση το θέτει αυτό συνεχώς ως δίλημμα, αυτό εμείς το σεβόμαστε. Δυστυχώς δεν το σέβεται η Νέα Δημοκρατία, με τον κύριο Μητσοτάκη να λέει θα πάω σε 2 και 3 φορές εκλογική αναμέτρηση, με τον Ερντογκάν δίπλα, και βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ δεν σέβεται καν την απλή αναλογική που ψήφισε, διότι λέει ή είμαι πρώτος, άρα εκβιάζει και λέει ή ψηφίστε με πρώτο για να συζητήσω αν θα κάνουμε κυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο. Δυστυχώς, πηγαίνοντας προς τις κάλπες, τα δύο μεγάλα κόμματα που υποτίθεται ότι κόπτονται για τη σταθερότητα, την ασφάλεια των πολιτών και έχουν μεγαλύτερη πολιτική και θεσμική ευθύνη από ότι έχει το 3ο, 4ο, 5ο, 6ο κόμμα, έπρεπε να πάει όχι με διλήμματα φόβου και εκβιαστικών διλημάτων που βάζει Μητσοτάκης χάος. Δεν είναι δυνατόν αύριο, δεν βγει αυτοδύναμος ο κ. Μητσοτάκης και στη δεύτερη και στην τρίτη εκλογική αναμέτρηση θα καταστραφεί η χώρα, κύριε Ρωμανέ, ή θα βρεθεί διέξοδος στην πολιτική και στη δημοκρατία? Κύριε να μας πείτε. Κύριε Ρωμανέ, σύντομα όμως. Νομίζω ότι έχουμε 3 λεπτά. 2 λεπτά ουσιαστικά. 2 λεπτά, μια τοποθέτηση σύντομη. Επειδή, όπως λέει ο λαός, Κυριακή κοντή γιορτή, ας αφήσουμε τις εικασίες και ας περιμένουμε να δούμε αυτό που πιστεύω. Τότε γιατί βάζετε διλήμματα ότι θα κάνουμε εμείς, εσείς αυτό γιατί δεν απαντάτε? Βάζουμε διλήμματα γιατί προφανώς ο κόσμος θα πάει να ψηφίσει. Ξέρουμε ποια θα είναι. Θα πάει να ψηφίσει βάσει ενός διλήμματος. Και το δίλημμα είναι πολύ ξεκάθαρο. Το δίλημμα είναι. Δεν σας διέκοψα καθόλου. Δεν σας διέκοψα καθόλου, κυρία Αντωνίου. Όταν μιλάγατε εσείς για ελευθερία του τύπου, μπορούσα να σας θυμίσω το σκάνδαλο Κοσκοτά και τα Πάμπερς. Δεν μπήκα εκεί. Είστε οι πρώτοι διδάξασες. Οι πρώτοι διδάξαντες σε αυτά, οι πρώτοι διδάξαντες που δεν μπορείτε να μιλάτε για βαλίτσες με την κυρία Καϊλή, οι πρώτοι που δεν μπορείτε να μιλάτε, που θεωρείτε όταν δικαιώθηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου, όταν αυτοναήμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη έκανε μπάχαλο τη χώρα για να χτυπήσει τον Ανδρέα Παπανδρέου. Δικαιώθηκε η στρατηγική σας? Λέω λοιπόν, κυρία Αντωνίου, όταν εσείς είστε το κόμμα που έχετε φυλακισμένα που είχατε φυλακισμένα μακαρίτες, πρωτοκλασσά τους υπουργούς και παρολίγο πρόεδρους σας. Που έχετε την κυρία Καϊλή πρωτοκλασσά το μία εκ των δύο ευρωβουλευτών σας. Και κάνετε όλα αυτά, νομίζω ότι θέλει λίγο θράσος να κουνάτε και το δάχτυλο. Πάμε τώρα στην ουσία όμως. Εσείς βεβαίως. Τώρα για τον χρόνο του κ. Σπίρτζη. Κυρία Αντωνίου, είπα για τον κύριο Κοσκοτά. Είπα για τον κύριο Κοσκοτά. Κυρία Αντωνίου, είπα για τον κύριο Κοσκοτά. Να μαθαίνετε από πολιτική ιστορία και μάλιστα. Συγγνώμη. Πάω λοιπόν. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο, δεν έχει μείνει. Δεν θεωρείται σημαντικό θέμα ούτε αυτό που έθεσα και δεν είπατε κουβέντα, ούτε φυσικά το θέμα της μικρής Μαρίας που διαπόμπευσε τη χώρα παγκοσμίως. Μα δεν είπατε κουβέντα. Είπατε η απάντηση σε αυτά που είπα. Η απάντηση σε αυτά που είπα ήταν ακριβώς αυτό. Ήταν μια ανούσια αντιπαράθεση. Παρακαλώ. Είναι ανούσια αντιπαράθεση το να διαπομπεύεται η χώρα και το να απαιτούμε μια συγγνώμη και το να καταδεικνύουμε ότι κάποιοι ουσιαστικά δρούν επί ζημία της χώρας. Είναι ανούσια αντιπαράθεση αυτό? Όχι, δεν είναι ουσία. Δεν είναι ουσία ότι κάποιοι έκαναν σύνθημα, ένα fake news κατά της χώρας. Δεν είναι ουσία ότι κάποιοι κάνουν αντιπολίτευση στη χώρα για να κερδίσουν μικροπολιτικούς. Κύριε Ρωμανέ, κύριε Αντωνίου, κύριε Ρωμανέ, κύριε Ρωμανέ, κύριε Αντωνίου, είπα για την τοποθέτησή σας. Η τοποθέτησή σας δεν είχε κουβέντα για αυτά. Η τοποθέτησή σας είναι ότι είμαστε το ίδιο. Μα δεν βοηθάτε ούτε τους τηλεθεατές. Σας παρακαλώ. Και λέτε ότι είμαστε το ίδιο, είναι ο λόγος που έχετε φθορά. Και δεν το έχετε καταλάβει. Θα μας ξεματιάσει κάποιος, πραγματικά. Ο Μήλος κάτω από τη μιλιά θα πέσει. Μόνο που είναι εξελιγμένο το μοντέλο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Παρακολουθήσεις, άδικα ειδικά δικαστηρία, φτώχεια για τον κόσμο και γκρίζες ζώνες στα εθνικά θέματα, μια που είπε για τον ευρώ. Η παράταξη, η παράταξη η οποία που είναι καθημερινή. Κάλεσε. Δώστε μου λίγο την καθημερινή. Κάλεσε τις τουρκικές υπηρεσίες και μας έλεγε ότι η νησίδα είναι τουρκική. Δεν έχουν καταλάβει τι έχουν κάνει. Η παράταξη, το κόμμα που κάλεσε τις τουρκικές υπηρεσίες σε μια ελληνική νησίδα να επιχειρήσουν με fake ή χωρίς fake news πάνω σε ελληνικό έδαφος. Η παράταξη η οποία παρακολουθούσε για εθνικούς λόγους, δήθεν, για λόγους εθνικής ασφάλειας, τον αρχηγό ΓΕΘΑ, και όχι μόνο, τον αρχηγό της αστυνομίας, τον αρχηγό ΓΕΣ, η παράταξη η οποία το ανανέωσε τη θητεία αφού τον παρακολουθούσε, η παράταξη η οποία δεν είπε μία κουβέντα για αυτά που αποκαλύφθηκαν στο φάκελο της παρακολούθησης του αρχηγού ΓΕΘΑ, και ένας αρχηγός ΓΕΘΑ που μετά από αυτά δήθεν θα συνεργαστεί με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Γιατί δεν μπορεί να συνεργαστεί. Βάλατε στην Ελλάδα. Είναι επικίνδυνη. Ζητάμε την επίοικια από όλους σας. Κάνετε αντιπολίτευση μονίμως. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε κι άλλες φορές. Μόνο έτσι ελπίζετε να κερδίσετε πόντους. Δεν ξέρετε τίποτα άλλο. Δεν έχετε καμία αντιπρόταση εσείς ούτε εσείς. Δεν μπορείτε να ομονοήσετε σε τίποτα. Κύριε Ρωμανέ. Και δυστυχώς θα κρυφτούμε πάρα πολύ.